Ευθείας. Έχοντας αποκτήσει πια τον αέρα του Λος Άντζελες, ο Χρήστος Βασιλόπουλος μιλάει στο Σταρ για την καριέρα του στο εξωτερικό. Ήταν κάτι που είχα σκεφτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και βγήκε αυθόρμητα και επίσης ήταν κάτι το οποίο είχε να κάνει με τους προσωπικούς μου δαίμονες και το πάθος μου για τη δουλειά. Ήθελα πάρα πολύ να πάω στο Λος Άντζελες, να δω πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν ταινίες, που κάνουν μεγάλες παραγωγές. Και εγώ είμαι πολύ γνωστός για το, ξέρεις, ό,τι σκέφτομαι το κάνω και ό,τι βάζω στο μυαλό μου θέλω να το κάνω. Η κυρία που βλέπετε δίπλα του είναι η δασκάλα υποκριτικής, που τον διδάσκει το χολιγουντιανό τρόπο υποκριτικής και συμπεριφοράς στα μεγάλα στούντιο. Έχω κάνει δύο ταινίες μέχρι στιγμής. Η δεύτερη ταινία που έκανα ήταν με έναν σκηνοθέτη ο οποίος είναι καταξιωμένος και έχει υπογράψει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και επίσης η δουλειά μου με την Ιβάνα Τσάμπακ, το να δουλεύεις με μια καθηγήτρια η οποία έχει βγάλει τόσα μεγάλα ονόματα και σε έχει δεχτεί σαν ηθοποιό στο στούντιό της, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όσο για το πώς πήρε την απόφαση να ξενιτευτεί για να διακριθεί, αλλά και για την οικονομική κρίση γενικότερα, ο ηθοποιός δείχνει πιο κατασταλαγμένος και πιο όριμος από ποτέ με τις απαντήσεις του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι εγώ έφυγα γιατί ήμουν άνεργος, ότι δεν βρήκα δουλειά ή ότι οτιδήποτε. Δεν είδα ότι έρχεται η οικονομική κρίση. Ήταν καθαρά προσωπική ανάγκη να σκοθώ να φύγω, να πάω να μάθω περισσότερα, να ανοίξω τους οριζοντές μου και να πω ότι θέλω να μάθω και να προχωρήσω στο θέμα της υποκριτικής. Θα σου πω εγώ που μένει. Σε μια αλάνα πίσω από κάτι τρακαρισμένα ντάτσουν. Στον καταβλισμό. Και η Αμερική περνάει μια κρίση. Μόνο που η Αμερική είναι πολύ πιο οργανωμένη όσον αφορά τα θέματα κρίσης, τα οικονομικά και οτιδήποτε έχει να κάνει με πολύ μεγάλα ζητήματα και το θέμα της μάζας και των λαών. Οπότε μπορεί και να τα αντιμετωπίσει ακόμα καλύτερα. Και ως πού φτάνουν τα όνειρά του? Πήγα για να δουλέψω και για να ανοίξω πιο πολύ τους οριζοντές μου και να προσπαθήσω να επεκτείνω τις γνώσεις μου όσον αφορά το αντικείμενό μου. Δεν πήγα στην Αμερική για να γίνω ο επόμενος Star ή ο επόμενος Brad Pitt ή ο επόμενος George Clooney. Ποιοι είναι αυτοί?